Κάρπαθος, Αρκάσα Καρπάθου. Από όλα τα νησιά η Κάρπαθος είναι μάλλον το μόνο μέρος όπου τα αρχαία αυτά έθιμα που αφορούν τα ψωμιά παραμένουν ανέπαφα. Οι εορτασμοί των αραβώνων, του γάμου και κατόπιν βέβαια της γέννησης σηματοδοτούνται όλοι από άφθονα σκαλισμένα ψωμιά, γεμιστά ψωμιά με ξηρούς καρπούς και κρυθαροκούλουρα. Εδώ θα παρακολουθήσουμε την παρασκευή των κρυθαροκούλουρων, παραδοσιακών κρυθαροκούλουρων από τη ζωή της Αρκάσας. Οι κρυθαρένιες κουλούρες ή κουσουμάδες, όπως τις λένε στη Βόρεια Κάρπαθο, είναι ένα υγιεινό γεύμα που μπορεί να καταναλώνεται όπως οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Σήμερα με την τεράστια επιλογή προϊόντων που διαθέτουμε έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε ό,τι υλικά μας αρέσουν, όπως κάπαρι, κρύθαμο ή κρύταμο, σχοινόκαρπο, οι πικάντικες κρεμμυδοκούλουρες είναι τραγανές με άφθονα μπαχαρικά και πολλά κρεμμύδια. Καλημέρα και σε σένα, Ζωή. Καλημέρα. Μπορείς να μας πεις τη ζύμη αυτή πώς την έχεις φτιάξει, τα υλικά της? Έχω βάλει αλεύρι άσπρο, αλεύρι κρυφάρι, κρεμμύδια, δυόσμο, λάδι, αλάτι, πιπέρι, κύμινο. Πιπέρι βλέπω είναι ολόκληρα τα... Δεν είναι το πιπέρι αυτό. Αυτό είναι από τα σκήνα που σου είπα πριν. Σκηνόκαρπος λέγεται. Μάλιστα. Από πού πας και τον μαζεύεις το σκηνόκαρπο? Από σκήνα το χειμώνα. Α, η Ζωή όλο το χειμώνα, συνδυάζοντας τη δραστηριότητα του περπατήματος, της γυμναστικής της, μαζεύει και το σκηνόκαρπο, ο οποίος της χρησιμεύει για την παρασκευή, για την τοποθέτησή του μέσα στη ζύμη. Λοιπόν, η ζύμη αυτή, Ζωή, πρέπει να μείνει κάποιο χρονικό διάστημα για να φουσκώσει? Αμέσως ζυμώνω στο ζυμωτήριο και αμέσως ξεκινάω απλά. Βάζω όλα τα υλικά, το νερό, η μαγιά και ξεκινάω μόλις είναι έτοιμη να ζυμώνω, μόλις ζυμωθεί. Η μαγιά είναι αυτή που κάνεις εσύ η ίδια ή την αγοράζεις? Όχι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το ζυμάρι, την ποσότητα ζυμαριού. Την καθορίζεις εκ πείρας, με το χέρι. Με το μάτι, ναι, με το μάτι, το χέρι. Πάντα αυτές με το σκηνόκαρπο γίνονται πιο μικρές. Δεν γίνονται μεγάλες όσο αυτές που είναι χωρίς σκηνόκαρπο. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ότι ετοιμάζεις τον παραδοσιακό σου φούρνο. Τα κουλούρια αυτά γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο, είπαμε. Να και ο παραδοσιακός φούρνος, ο οποίος θα ψήσει τα κρυθαροκούλουρα της Ζωής. Πότε είναι έτοιμος ο φούρνος? Περίπου μία ώρα τον ανάβω κάθε φορά να ασπρίσουν τα τούβλα μέσα. Να είναι όλα άσπρα. Μετά ξεκινάω να παίρνω
στάχτη και όλα στην άκρη για να ξεκινήσω το φούρνισμα. Μάλιστα. Το φούρνισμα τώρα, πόση ώρα θα κρατήσει? Πόση ώρα θα είναι μέσα τα κουλούρια σου για να είναι έτοιμα? 20 ώρες θέλουμε. Για να τελειοποιηθούν. 20 ώρες σημαίνει μια διαδικασία πιθανόν. Ποια είναι αυτή η διαδικασία? Τα αφήνω μέσα, ψήνω, πρώτη δόση, δεύτερη. Τις βγάζω όλες έξω για 2 ώρες. Και μετά το μεσημέρι, μετά τη μία, ξαναβάζω όλες τις κλειδαροκουλούρες μέσα στο φούρνο. Τις ταιριάζω γύρω-γύρω. Γεμίζω το φούρνο. Κλείνω την πόρτα και τις αφήνω μέχρι αύριο το πρωί. Μάλιστα. 9, περίπου 10 ανάλογα. Μάλιστα. Περίπου την ημέρα πόσες κάνεις? Μία φουρνιά κάνω την ημέρα που βάζω γύρω στα 10 κιλά. Πολύ ωραία. Και τώρα περιμένουμε να γίνει, να ετοιμαστεί ο φούρνος για να είναι έτοιμος και να μπουν μέσα τα κρυθαροκούλουρα. Όπως μας είπε η Ζωή, θα πρέπει οπωσδήποτε τα τούβλα που είναι γύρω από τον παραδοσιακό φούρνο να αλλάξουν χρώμα, από κεραμιδί να γίνουν άσπρα. Για να αλλάξει το χρώμα των τούβλων θα πρέπει οπωσδήποτε να προμηθεύει το φούρνο με διάφορα ξύλα, ούτως ώστε να πετύχει την θερμοκρασία η οποία θα φέρει την αλλαγή. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι η Ζωή μάζεψε όλα τα κάρβουνα και τα μετέφερε στη δεξιά πλευρά. Ο φούρνος καθαρίστηκε, το χρώμα των τούβλων άλλαξε και είναι έτοιμος να δεχθεί τα κουλούρια. Πώς το λένε αυτό το ξύλο που βάζεις στα κουλούρια? Κουπί. Είναι από τη βάρκα. Της βάρκας το κουπί είναι αυτό. Το φούρνισμα των κουλουριών. Κλείνουμε το βίντεο Παρασκευής των κρυθαροκουλουριών της Ζωής με το φούρνισμά τους.